Από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλους. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Έχω κοιμηθεί καμιά ώρα maximum. Σας παίρνω μαζί σε αυτό το ταξίδι γιατί είμαστε καλεσμένοι από τη Fiat στο μεγάλο event για το καινούργιο αμάξι Panda με την Trusanti. Καλώς το Δημήτρη. Δεν φάνηκες όμως. Χάσαμε το φιλί. Πιο κάτω. Εκεί. Είσαι στο πλάνο του, εντάξει. Είδα τι γλυκό αγοράκι που έχω. Και τέλος πάντων, ναι, οπότε θα πάμε στο Μιλάνο. Θα πάμε σήμερα, θα γυρίσουμε αύριο το βράδυ, δεν θα κάτσουμε δηλαδή καθόλου, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, ανυπομονώ πάρα πολύ, είναι κάτι πολύ καινούργιο για μένα. Νομίζω όλα τα σημάδια δείχνουν ότι φέτος θα πρέπει να βγάλω δίπλωμα οδήγησης και έχω βάλει στόχο, μέχρι να κλείσω τα 30 πρέπει να έχω βγάλει δίπλωμα οδήγησης. Θέλεις κάτι και είστε εκεί από πίσω μου, σε το χάρω. Σε 5 χρόνια δηλαδή. Α, ναι. Ενώ που θα μου πάρει ένα χυμούλι τώρα. Τι θες? Ένα φυσικό ανάμεικτο. Αν δεν έχει φυσικό ανάμεικτο, ένα πορτοκάλι. Δηλαδή να αναμειγνύεται μόνο του. Ναι. Buongiorno. Φτάσαμε Μιλάνο. Ναι. Και ήμουν έτσι όλη την ώρα. Ναι, και εγώ δεν είχε να κουμπίσω το κεφάλι σου. Ναι, επίσης για κάποιο λόγο με έπιασε τρελό φτέρνισμα και γενικά η μύτη μου είναι μπουκωμένη. Από το τίποτα. Και μετά όταν σηκώθηκα να πάω τουαλέτα, άκουσα κι άλλους να φτερνίζονται. Και μέχρι και η αεροσυνοδός. Και λέω, ωραία, κολλήσαμε όλοι μαζί. Πω, τι σούπερ φανάκι είναι αυτά. Τέλειο με καθίσματα. Στο πίσω μέρος, έλα, μπες. Σε περιμένω να πούν οι άλλοι. Α, ναι, συγγνώμη. Μα πώς μας σκέφτηκαν οι άνθρωποι, δύο διαφορετικά δωμάτια. Γεια. Εγώ είμαι στον έκτοση. Hey! Τώρα εγώ είμαι στον έκτο. Όχι, εντάξει, μαζί θα κοιμηθούμε. Αλλά όντως, αν ρουχαλήσει ο Δημήτρης, έχω φύγει, έχω πάει στο άλλο δωμάτιο. Τι, ποιο είναι το δωμάτιο μας? 6-3-1. 6... δεξιά. Όχι, αριστερά. Δεξιά. Αριστερά. Δεξιά. Πάει στην πόρτα. Οχ. Αχ, θα έχουμε τώρα που θα τελεπορούμε την πόρτα, ε. Τελείωνε, ρε. Σε κάθε vlog αυτό έχουμε. Δεν μπορείς να το πετύχεις μία φορά. Ας το διέν. Γεια. Α, ωραίο. Τι ωραίο ξενοδοχείο είναι αυτό. Ο χώρος του εστιατορίου είναι φανταστικός και στην είσοδο επίσης. Μακάρι να το ξανά είχα περισσότερα outfits μαζί μου, να έβγαζα 500 φωτογραφίες εδώ μέσα. Τι ωραίο χαλί είναι αυτό. Το θέλω για το σπίτι. Yes.
θέμα πίσω στο δωμάτιο, φάγαμε οι πατάτες στο McDonald's στάνταρ. Και τώρα ο Δημήτρης θα πάει με τον Ιάκωβο, ο οποίος είναι από τη Fiat, θα πάνε να κάνουν το tour. Εγώ δεν αντέχω, είμαι ψοφίμη τελείως, θέλω να ξεκουραστώ ώστε μετά να είμαι φρεσκάδα. Βλέπετε και τους μαύρους μου κύκλους. Οπότε θα κοιμηθώ λίγο. Λίγο ένα δύο ωράκι και μετά θα ετοιμαστώ κι εγώ για το μεγάλο event που θέλω τόσο πολύ να το δω. Είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα. Γιατί δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί με εταιρεία αυτοκινήτων. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Bye, Δαναλά. Αντίο. Καλά να περάσει. Να βγάλει πολλά ωραία πλάνα. Ναι. Και να μου φέρει μετά κάτι να πιω. Χρήστε, καριστάκι μου. Έλα, έλα, Δαναλά. Σπαστό γιατί δεν προλάβαμε τίποτα, αλλιώς δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα ένα-δύο ώρα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε το ευχαριστήθηκα αυτό. Σενιωρίτα. Για κάποιο λόγο φτερνίζουμε όλη την ώρα. Τι έχεις πάθει, μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Κλασικά Έλληνες, τελευταίοι στο λεωφορείο. Τεμίδι γεμάτο. Fashion Week, αλλά όλες οι κοπέλες είναι πάρα πολύ ωραίες ντυμένες, όσους δηλαδή έχουν street style, είναι λες και βλέπω μόνο Instagram, είναι real life ξέρω εγώ. Τώρα, είναι η τελική φινέτσα ή απλά λόγω Fashion Week έχουν μαζευτεί όλες και έχουν βγει όλες στους δρόμους. Εντάξει, άντε για αυτό, είναι υπέροχο. Ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό εδώ? Εδώ είναι στο κανό που μιλάμε και εδώ το Duomo. Πώς λέγεται αυτό εδώ? Duomo. Αυτή είναι η Duomo και το... Όχι, νομίζω... αυτό είναι... Κάπως αλλιώς λέγεται.
το καθίδρο του ντουόμου είναι απέναντι. Ναι. Αυτό λέγεται πιάτ. Περίμενε. Έλεγε, θα σα πω εσύ, χέρι. Ούνα μομέντο που μα γράφει τώρα, μα κάνει ζηλή. Ούνα μομέντο, κολλήσαμε. Συγγνώμη, έχω μείνει στη Νέα Υόρκη εγώ. Πώς λέγεται, ρεζίλι. Πες ένα πάρα πολύ ωραίο παλιό αρχαίο με πάρα πολλά καταστήματα. Και τύπου. Χρειάζεται μάλλον παραπάνω. Ελάτε εδώ να έρθείτε να το δείτε. Τέλος. Τώρα θέλετε και όνομα. Θα το βάλω στο μοντάζ, ξέρεις. Να κάνω voice over. Θα βρούμε τώρα εσύ που μας έκανες. Μας έπιασε εξαπίνη. Μισό λεπτό. Ψάχνουμε τώρα από κάπου να πάμε να φάμε. Ανακαλύψαμε ψηλό πρόσφατα, δεν θυμάμαι σας το έχω πει, ότι ο Δημήτρης έχει δυσανεξία στη λακτόζη. Και είναι το χειρότερο, ότι ο Δημήτρης αγαπάει υπερβολικά το τυρί. Εγώ είμαι εντάξει, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό. Και αλλά σήμερα ναι, και δεν άντεξε. Εντάξει, λογικό. Και εγώ σήμερα δεν θα άντεχα. Φαινόταν πολύ ωραία πάνω στην Πολωνέζα, στο τυράκι. Τώρα είμαστε στην πλατεία Duomo, η οποία είναι η πιο γνωστή στο Μιλάνο. Εν τω μεταξύ, με όσους έχω μιλήσει που έχουν πάει στο Μιλάνο, μου έχουν πει όλοι, εντάξει δεν είναι κάτι, μόνο η πλατεία αξίζει. Εγώ παιδιά, περνά πάρα πολύ ωραία, μου φαίνεται πανέμορφη πόλη, μου αρέσει λίγο ο συνδυασμός industrial με vintage που βλέπω. Είναι επίσης πολύ καθαρή, πολύ... η πλατεία είναι λίγο πιο τέτοιο, αλλά γενικά είναι πολύ καθαρά. Αλλά θα σας πω και περισσότερα αύριο, γιατί σήμερα δεν μπορώ να πω ότι τη γύρισα κιόλας. Προς το παρόν μου φαίνεται ωραία πάντως, δεν ξέρω γιατί αυτή η γκρινιά για το Μιλάνο. Ο γλυκούλης ο Δημήτρης πήρε σορμπέ που είναι χωρίς γάλα, που έχει έρωτα με το παγωτό. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο προβλήματά του, το παγωτό και το τυρί, ότι αυτά δεν μπορεί να φάει. Οπότε τώρα το γύρισε. That's life, guys. Και φαντάζομαι και πολλοί από σας έχετε δυσανεξία στην λακτόζη. Ξέρω ότι είναι αρκετά συνηθισμένο. Έχει και η φωτεινή επίσης. Ο καθένας το περνάει και διαφορετικά, αλλά το Δημήτρη τον επηρεάζει πάρα πολύ άσχημα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Πολλές παρασπονδίες. Έτσι δεν είναι η λέξη παρασπονδία. Ναι. Κόλλησα. Ξέρω ότι περισσότερο το βρίσκω ένα ιδία, αλλά εγώ όταν είμαι εξωτερικό το αγγλικό πρωινό, το English breakfast, τα πω, δεν υπάρχει. Είναι με, πώς το λένε, ομελέτα, λουκάνικα, bacon, ψωμί του toast. Έχει και φασόλια, αλλά εγώ δεν τα τρώω, δεν ξύπω. Αντίο δωμάτιο. Bye, honey. Καλημέρα, κόσμε. Εγώ δεν σας είπα καλημέρα. Εσύ τους είπες καλημέρα. Φάμε και μαζί. Ωραία. Εγώ δεν κατέβηκα για πρωινό γιατί ήθελα να ετοιμαστώ.
Θα φάω κάτι μετά. Παπα, νιώθω. Κοιμήθηκα λίγο. Αλλά εντάξει, δεν θέλουμε κι άλλο ύπνο. Αφού κοιμόμασταν τις 11. Όχι, εγώ κοιμήθηκα μία μισή. Αλήθεια, ναι. Γιατί τόσο αργά? Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ, Δημήτρη. Okay. Αυτά είναι τα δύο αμάξια. Οι κυρίες μπροστά, οι κύριοι πίσω. Το ένα είναι ματ, το άλλο είναι γυαλιστερό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το γυαλιστερό. Άσχετα που με τα νύχια μου ταιριάζει το ματ, πλάκα-πλάκα. Δείτε. Πού θα μας πας? Στον Duomo. Έλα, το έχουμε πάει στη μάπα. Are you serious? Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να έρθεις μαζί μου? Ναι. Ωραία. Πόσο χάλια μπορεί να είναι? Όχι καλά. Είναι σαν πουλάκι. Καλά, δεν χωράς εσύ? Δεν χωρά όμως, με το φτιάξω. Πήγαινε πιο πίσω. Ψάρτη που είσαι. Πώς πάει πίσω ρε σήμερα? Δεν ξέρω. Έχει εδώ τις ζώνες. Αυτά μας τα δώσανε και σε πρες ως κανονική ζώνη. Α, ναι, θα το παίξεις. Θα καθίσετε όντως πίσω? Ναι, βέβαια θα καθίσουμε πίσω. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε πρώτη φορά στο αμάξι. Χθες δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και μέσα είναι όλο καφέ και λεπτομέρειες. Α, σου έχουν και στάλες. Καλά, τέλειο αυτό. Δημήτρη, είσαι εντάξει πίσω? Ναι, ναι, μια χαρά. Χωράς? Ναι, έλα, εντάξει, και το κεφάλι σου χωράει. Έχουμε εδώ δύο ανθρώπους, δύο μέτρα εδώ, εδώ μέσα. Πόσο ήρθα το μισό αυτό πίσω απλά και ήρθα μισό. 1,80 εγώ. 1,82 Δημήτρης. Τέλεια, οπότε χωράνε και ψηλή στο πάντα Τρουσάρντι. 1,92. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μην σου χάσουμε το μέγεθος, το ύψος. Δημήτρη, ναι. Πώς είναι ήταν ο οδηγώντας? Για χαρά. Α, το όχι. Και λέει, δεν έχω καν δίπλωμα. Όταν οδηγεί ο Δημήτρης ήταν μια χαρά. Δεν οδηγώ. Αλήθεια λες? Ναι, ναι. Έχω βάλει σκοπό μέχρι τα 30 να πάρω το δίπλωμά μου. Έχω 6 μήνες στη διάθεσή μου να το πάρω. Εσύ, Δημήτρη, φαντάζομαι οδηγείς. Α, τέλειο, ήταν λίγο παράξενο. Μου λείπει τον οδηγό και ήρθαμε στις παρουσίες. Όχι, ήταν ευκαιρία. Ήτανε σημάδι. Να σου μπει το κίνητρο, ναι. Να πεις... Ευχαριστώ. Μας έχουν κλείσει, λέει, τραπέζι σε μια ταράτσα, οπότε αυτό φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και πεινάω. Όπως πάντα να είτε, δεν θέλω να φύγω, περνάω πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι η οδήγηση εδώ πέρα, είναι χειρότερη από τις Έλληνες, νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση. Και, ναι, αυτά. Εν τω μεταξύ, προχθές έκανα γυμναστική και κάναμε φουλ χέρια, ώμους, πλάτη κτλ. Και υποφέρω σήμερα και χθες το βράδυ. Με έπιασε πάρα πολύ έντονος πόνος. Και τώρα δυσκολεύω να κρατήσω μέχρι και τη vlog κάμερα ψηλά. Πάντως σιγουρεύτηκα για το street style. Έχει ξεκινήσει ήδη το fashion week. Νόμιζα ότι θα ξεκινήσω την άλλη εβδομάδα. Οπότε γίνεται χαμός και από εδώ και από εκεί. Ξέρεις, βλέπεις σε διάφορα μέρη να μαζεύονται φωτογράφοι, instagramers κλπ. Μοντέλα, δεν ξέρω τι άλλο. Το
Τώρα νιώθω λες και παίζω σε ιταλική ταινία, γιατί έτσι είναι κλειστό όλο σαν πλατιούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά μου αρέσουν αυτές οι πλατείες που είναι έτσι χωμένες, αλλά δεν είναι ακριβώς πλατείες και έχει πύλες γύρω γύρω για να μπαίνεις μέσα. Είναι πολύ γραφικό. Εν τω μεταξύ προσπαθώ σαν τρελή να πιάσω το street style των κοριτσιών που κυκλοφορούν εδώ έξω. Και είμαι. Α, δεν έχω άλλη την κάμερα. Zoom, κοντινό. Να μην την ενοχλήσω, αλλά να τραβήξω αυτό που φοράει. Γιατί με ενθουσιάζει πάρα πολύ όλο αυτό. Κάνε πράσινο. Περνάμε. Θα μας πατήσουνε. Τώρα εγώ φταίω που μας πηγαίνουν μέσα από το mall για να πάμε να φάμε. Δεν πρέπει να πάω μια βόλτα τα μαγαζιά. Πρέπει, Δανάη, το έχεις στερηθεί. Μα κοίτα, εδώ, χαμός. Δεν βλέπετε τώρα τίποτα. Τέλεια. Αλλά δεν φταίω εγώ. Δεν βλέπω τα ρυθίσματα μπροστά μου. Υπάρχουν εδώ. In my face. Εντάξει, το μόνο σαν μόνο δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά έχει ωραία πραγματάκια, ωραία σε τριούλες. Καλέ, αυτό είναι ορεκτικό. Είναι πολύ λίγο. Έχεις ακόμα 6 λεπτά στη διάθεσή σου για να φας το φαγητό σου. Πιο γρήγορα, Δημήτρη. Τρας κι άλλα ένα. Έρχεται τώρα το πανάκι να μας πάρει, να μας πάει αεροδρόμιο. Και αυτή ήταν η εμπειρία μου εδώ στο Μιλάνο. Θέλω να ξανάρθω σίγουρα γενικά η Ιταλία, γιατί δεν έχω γυρίσει καθόλου. Θέλω να έρθω διακοπές ώστε να το δω με την ησυχία μου. Θέλω από σίγουρα Ρώμη, να ξανάρθω Μιλάνο και Βερόνα θέλω να ξαναπάω, να τη δω μέρα έτσι με τα χρωματιστά σπιτάκια. Βέβαια και νότια Ιταλία πρέπει να είναι πανέμορφα, αλλά σιγά σιγά. Για να δούμε τι ώρα είναι. Σοκ. Ένα λεπτό έχει περάσει. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι χθες ήμασταν εδώ.